Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ, 9 η ώρα. Trust me, I am an astrologer. Ελπίζω να με βλέπετε και να με ακούτε, ελπίζω. Και να μην έχει κολλήσει το βίντεο, γιατί εδώ πέρα φαίνεται ότι έχει κολλήσει. Και έχουμε προετοιμαστεί βεβαίως ότι με τα τετράγωνα του Κρόνου και του Ουρανού θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και στο διαδίκτυο αλλά και στον ηλεκτρισμό. Και τώρα είναι ένα από αυτά. Καλησπέρα, Άννα. Ωραία. Να μου πείτε τουλάχιστον αν με βλέπετε εσείς, αν με ακούτε. Γεια σου, Λουκία. Γεια χαρά στους λέοντες και στους τοξότες. Καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Trust me και σήμερα, I am an astrologer. Να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό, το οποίο πλησιάζει και πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί η πληροφορία της αστρολογίας έχει αξία όταν μπορούμε να την ξέρουμε νωρίτερα, προκειμένου να την αξιοποιήσουμε. Δεν έχει αξία να τη μάθουμε εκ των υστέρων, πρέπει να τη μάθουμε εκ των προτέρων, προκειμένου να δούμε τι θα την κάνουμε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Έρχομαι σήμερα για να δώσω ελπίδα και όραμα και αισιοδοξία κατά πολύ, μια και αυτός ο Δίας, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή ακόμα στον υδροχό, πρόκειται πάρα πολύ σύντομα, μέσα στο επόμενο διάστημα, στον επόμενο μήνα, να περάσει στο ζώδιο των Ιχθύων, σε ένα ζώδιο το οποίο έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, είναι συνταυτισμένο με τις ιδιότητες του συγκεκριμένου ζωδίου, είναι παλαιός κυβερνήτης των Ιχθύων. Για όσους δεν το ξέρετε, ο Ποσειδώνας είναι ένας πλανήτης ο οποίος εντάχθηκε στην αστρολογική μελέτη και σπουδή τα τελευταία χρόνια. Ο ουρανός Ποσειδώνας Πλούτωνας δεν ήταν γνωστή στην αρχαιότητα, μια και μπορούσαμε να δούμε οι ορατοί πλανήτες είναι μέχρι τον Κρόνο. Εξετάζαμε λοιπόν μέχρι τον Κρόνο. Έτσι λοιπόν τώρα ο Δίας, ο οποίος κυβερνά το ζώδιο του Τοξότη, και ξέρετε τώρα πόσο αγαπητά και πόσο τυχερά παιδιά είναι τα παιδιά του Τοξότη, προηγούμενος κυβερνήτης των Ιχθύων, με το που θα μπει στα ψάρια, είναι χαρά σε Ευαγγέλιο, είναι ένα πολύ χαρούμενο, πολύ αισιόδοξο μήνυμα για όλους και αυτό το οποίο θα μας δώσει ελπίδα και όραμα και φαντασία για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να αντέχουμε αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και στους καρκίνους, στους αγαπημένους και στους υδροχώους βεβαίως, που ο Δίας θα τους εγκαταλείψει πάρα πολύ σύντομα, μια και θα περάσει στο ζώδιο των Ιχθύων. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δίας έκανε μια δοκιμαστική είσοδο στο ζώδιο των Ιχθύων το Μάιο, ακριβώς μετά το Πάσχα. Ακούω χειροκροτήματα, δεν είναι για μένα. Λοιπόν, Γιώργο, πιστεύω πως ναι, πιστεύω ότι ο Δίας του Ιχθύς θα μας ελευθερώσει, θα μας απελευθερώσει. Θυμάστε ότι ήμασταν υπό πολύ σκληρό περιορισμό, δεν θα πω lockdown γιατί δεν ήταν lockdown αυτό το πράγμα, μέχρι το Πάσχα. Όταν όμως ο Δίας πάτησε το πόδι του στο ζώδιο των Ιχθύων, ξαφνικά άνοιξαν όλα. Άνοιξε το εμπόριο, άνοιξε η εστίαση, άνοιξε ο τουρισμός και ευνοήθηκαν πάρα πολλοί τομείς οι οποίοι έχουν να κάνουν με το Δία. Ο Δίας είναι ένας πλανήτης επέκτασης, ένας πλανήτης ο οποίος επεκτείνει και τα θετικά και τα αρνητικά. Κυρίως όμως τα θετικά και γι' αυτό πρέπει να τον εκλάβουμε με τη θετική του μορφή και όχι με την αρνητική. Ο Δίας ο Ιχθύς μπήκε για λίγο στο ζώδιο των Ιχθύων, έπιασε μόνο μέχρι την πρώτη-δεύτερη μοίρα και γύρισε πίσω ανάδρομο στον υδροχό, όπου είναι μέχρι τώρα και μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου. Αυτό όμως θα αλλάξει πάρα πολύ σύντομα, θα μπει 29 Δεκεμβρίου στο ζώδιο των Ιχθύων και τον περιμένουμε όλοι με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί αν κατάφερε να μας απελευθερώσει ακριβώς μετά το Πάσχα, να ανοίξουν όλα, άνοιξαν τα σχολεία, ο Δίας κυβερνά και τις σπουδές γενικότερα, τις ιδεολογίες, τα ταξίδια, το εξωτερικό, τις ξένες γλώσσες, τους νόμους και τις νομοθεσίες, το δίκαιο, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο, και γενικότερα δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να βρουν νέο νόημα στη ζωή τους. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους.
Καλό θα είναι να μην θέλουμε ακόμα εκλογές, γιατί αν γίνουν εκλογές τώρα, φοβάμαι μήπως ξαναδούμε μία από τα ίδια. Να αλλάξουν τα πράγματα για να μπορέσουμε να δούμε κάτι καινούριο. Να γίνουν οι αντίστοιχες ζυμώσεις. Έτσι κι αλλιώς μυρίζει εκλογές. Και ο χάρτης της Ελλάδας και ο χάρτης Πρωθυπουργού και όλα. Έπεσε η εικόνα εδώ μπροστά μου και νομίζω, δεν ξέρω αν με βλέπετε εσείς. Δεν πειράζει εγώ να μην έχω εικόνα, αρκεί εσείς να με βλέπετε και να με ακούτε βασικά. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σιγά μωρέ, εμείς πιστεύουμε την αστρολογία, δεν πιστεύουμε αυτά τα οποία λένε. Πιστεύουμε, δεν μας έχει διαψεύσει ποτέ. Και αν έχει γίνει κάποιο λάθος, οποιαδήποτε στιγμή είναι κάποιο λάθος, να ξέρετε ότι δεν φταίει η αστρολογία, φταίει η εκτίμηση του συγκεκριμένου αστρολόγου, ο οποίος κάνει την μετάφραση. Εντάξει, και οι αστρολόγοι δεν είναι θεοί. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις, αρκετά σοβαρές, πραγματικά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είμαστε και θεοί. Να σας πω, ωραία Στέλλα, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι ο Δίας του Συχθείς θα δώσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη όθηση στο κομμάτι της ελευθερίας, ένας δυνατός Δίας όπως σας είπα, κυβερνά το ζώδιο των Ιχθύων, οπότε είναι πολύ σημαντικό να περάσει. Και θα κάνει ένα sprint, να το πω έτσι, στους Συχθείς, θα περάσει 29 Δεκεμβρίου και θα φύγει στις 25 του Μάη, προκειμένου να επισκεφτεί το ζώδιο του Κριού, όπου εκεί επίσης θα παραμείνει για έναν ολόκληρο χρόνο. Σημαντικό λοιπόν για τον πλανήτη Δία να περάσει σε ένα ζώδιο το οποίο να νιώθει άνετα, να νιώθει συμβατός με τις ιδιότητες του συγκεκριμένου ζωδίου και ας μην ξεχνάμε το ζώδιο των Ιχθύων, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας άξονας Ιχθύων Παρθένου που έχει να κάνει με την προσφορά, με τη θυσία, έχει να κάνει με την ιατρική, έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσίας και την συμπόνια και τη φιλεσπλαχνία. Οπότε νομίζω θα μας λυπηθεί αυτός ο Δίας, να αρχίσει σιγά σιγά να χαλαρώνει και να ελαφραίνει το τοπίο αυτό της πίεσης και της καταπίεσης το οποίο έχουμε τραβήξει η ανθρωπότητα κοντά στον 1,5 χρόνο. Δεν είναι μόνο τόσο λίγο γιατί είχε ξαναπεράσει στους Ιχθύς το Μάιο και Ιούνιο. Τέλος Ιουνίου νομίζω ξαναπέρασε ένα χρόνο κάθε σε κάθε ζώδιο, δεν κάνει διακρίσεις. Απλά γύρισε ανάδρομος, μπήκε στον υδροχό και τώρα θα ξαναμπεί μια και καλή. Δεν χρειάζεται να κάτσει πάρα πολύ να ξέρετε. Αυτούς τους 5 μήνες που θα κάτσει στο ζώδιο των Ιχθύων φτάνουν και περισσεύουν να δώσει τον καλύτερό του εαυτό αν θέλει. Εντάξει. Αν θέλει μπορεί να δώσει πραγματικά τον καλύτερό του εαυτό και να μας απελευθερώσει και να μας δώσει πολύ δυνατές ευκαιρίες. Γιατί να ξέρετε ότι από όποιο σημείο του χάρτη σας περάσει ο πλανήτης Δίας, αποκλείεται να μην το φτιάξει κατά πολύ, να μην το βελτιώσει, να μην του δώσει ανάπτυξη, να μην του δώσει ευκαιρίες να τροποποιηθεί και να γίνει πολύ καλύτερο. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξετε είναι ότι ο Δίας δίνει μαζί και ένα ξεχύλωμα, δίνει και μια υπερβολή. Στα καλά δίνει θετικές υπερβολές, στα κακά δίνει κακές υπερβολές. Θεωρώ λοιπόν ότι οι συναντήσεις που θα κάνει στο ζώδιο των Ιχθύων είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί δεν θα βρίσκεται μόνος του. Ένας πλανήτης όταν περνάει σε ένα ζώδιο κατοικοεδρεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά περνάνε και άλλοι από εκεί. Οι συναντήσεις που θα κάνει μέσα στο ζώδιο των Ιχθύων είναι πάρα πολύ σημαντικές, όπως και οι γωνίες που θα κάνει. Θέλω λοιπόν να σημειώσετε και να έχετε υπόψη σας ότι ο Δίας, ο οποίος θα μπει στο ζώδιο των Ιχθύων στις 29 του Δεκεμβρίου, θα κάνει και καλές και θετικές όψεις, πολλές θετικές όψεις και θα κάνει και μία αμφισβητούμενη. Για κάποιους θα βγει σε πάρα πολύ καλό, για κάποιους άλλους δεν θα βγει και σε τόσο καλό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να σας πω ότι από την 1η του Φεβρουαρίου θα μπει στο ζώδιο των Ιχθύων. Να ξέρετε ότι θα ευνοηθεί πάρα πολύ και όποιος έχει οροσκόπο στους Ιχθύς, αλλά θα ευνοηθούν και τα άλλα δύο ζώδια του νερού. Και οι καρκίνοι αλλά και οι σκορπιοί θα πάρουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο από αυτή την διευκόλυνση, από αυτή την ευκολία, από αυτή τη βελτίωση. Έτσι λοιπόν, αν είστε καρκίνοι, αν είστε σκορπιοί, αν είστε ιχθύς, αν έχετε οροσκόπο ιχθύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιμένετε σημαντικές βελτιώσεις. Θα δώσει όμως σε όλους, δεν θα δώσει μόνο στα ζώδια του νερού.
Δεύτερη κατηγορία η οποία θα ευνοηθεί πάρα πολύ είναι τα ζώδια της γης, τα οποία είναι φιλικά με τα ζώδια του νερού. Έτσι λοιπόν και οι Ταύροι θα πάρουν ένα μικρό μερίδιο διευκολύνσεων, γιατί θα τους κάνει εξάγωνα, και οι Παρθένοι, οι οποίοι θα τον έχουν απέναντι, και όποιος έχει το δει απέναντι είναι ακόμα καλύτερο να ξέρετε. Αν είστε Παρθένοι, έχει το οροσκόπο Παρθένο, ο Δίας θα βοηθήσει επίσης πάρα πολύ, γιατί θα σας έρθει βοήθεια από τους άλλους, από τους σημαντικούς άλλους, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν οι ηχθείς ευνοηθείτε μία φορά με δικές σας δυνάμεις, οι Παρθένοι θα ευνοηθείτε 10 φορές εξαιτίας βοήθειας άλλων σημαντικών προσώπων στη ζωή σας. Έτσι λοιπόν, τα ζώδια της γης και η εγώκερη, να συμπληρώσω, σαν ζώδιο γης θα πάρει και αυτό ένα μερίδιο διευκολύνσεων και βελτίωσε πολλούς τομείς στη ζωή, η ηχθείς και η οροσκόπη ηχθείς. Όμως, όπου περάσει ο Δίας από το γενέθλιο χάρτη σας, θα δείτε σημαντική βελτίωση. Την πιο σημαντική βελτίωση θα τη δουν αυτοί που έχουν επιστροφή Δία. Όσοι έχετε γεννηθεί λοιπόν με Δία στα ψάρια, με το Δία στο ζώδιο των Ιχθύων, έχετε ακόμα ένα πολύ καλό και δυνατό λόγο να πανηγυρίζετε, μια και όταν ο Δίας επιστρέφει στη γενέθλια θέση του μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, προμοτάρει και δίνει ακόμα μεγαλύτερα δώρα και ωφέλη. Αυτοί οι οποίοι δεν θα δουν ιδιαίτερο καλό, να το πω έτσι, είναι μόνο εκείνα τα ψάρια, εκείνοι οι ηχθείς, που ο ήλιος τους δέχεται δύσκολες γωνίες. Αυτή είναι η μεγάλη παρεξήγηση, να ξέρετε, με το Δία, όμως τώρα η αστρολογία έχει προχωρήσει πολύ και κάνουμε σοβαρές και έγκυρες προβλέψεις. Να ξέρετε λοιπόν ότι οι ηχθείες μας, όποιος έχει ήλιο στα ψάρια, να ξέρετε ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να ευνοηθούν και να πάρουν το καλό μερίδιο, την καλή, όλη την εύνοια του Δία, αν αυτός ο ήλιος δέχεται σκληρές γωνίες από άλλους πλανήτες. Αυτό είναι το μοναδικό το οποίο δεν θα σας βοηθήσει πολύ. Εννοείται ότι μπορείτε να γράφετε τις ερωτήσεις σας, όχι ερωτήσεις με συγκεκριμένες ημερομηνίες, γιατί δεν μπορώ να δω ημερομηνίες τη δεδομένη στιγμή. Κάτι γενικό όμως θα μπορούσα να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Εννοείται ότι η Σκορπιή του πρώτου δεκαημέρου και του δευτέρου και του τρίτου θα πάρετε κι εσείς το δικό σας μερίδιο, μια και το ζώδιο των ηχθείων σας είναι ιδιαίτερα προσφυλές και αγαπητό. Σκορπιοί, ψάρια και καρκίνοι, ξέρετε ότι η τριάδα αυτή του νερού αγαπιέται πάρα πολύ μεταξύ τους, έχουν ιδιαίτερες συμπάθειες. Λοιπόν, καρκίνοι και σκορπιοί ιδιαίτερα. Τώρα, επειδή συνήθως δίνω ένα Όσκαρ σε κάποιο ζώδιο και τώρα το θυμήθηκα, κατά τη γνώμη μου το Όσκαρ θα πάει σε αυτούς που έχουν οροσκόπο ηχθεί. Και ηχθείς, αλλά κυρίως τον οροσκόπο ηχθεί, γιατί αυτός είναι που θα ευνοηθεί περισσότερο. Όσοι έχετε οροσκόπο ηχθεί και είστε καλλιτέχνες, γιατί συνήθως αυτοί οι οροσκόποι έχουν μεγάλη φαντασία και ασχολούνται με την τέχνη κατά βάση και την καλλιτεχνία, θα ευνοηθείτε ακόμα περισσότερο. Θα φύγουν τα μέτρα μετά τα Χριστούγεννα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν τα πράγματα, όχι ακριβώς μετά τα Χριστούγεννα, αλλά από το Μάρτιο και μετά. Η δική μου η άποψη είναι ότι από το Μάρτι και μετά, μετά τη σύνοδο Δία Ποσειδώνα, που θα γίνει με ακρίβεια 12 Τετάρτου, αλλά θα αρχίσει από το Μάρτι να λειτουργήσει, πιστεύω ότι σιγά σιγά τα μέτρα θα αρχίσουν να υποχωρούν και να είμαστε πιο χαλαρά. Λοιπόν, θα αναφέρουμε, θα πούμε για όλα τα ζώδια, εννοείται, όλα από την αρχή, όμως να ξέρετε ότι ο Δίας στα ψάρια είναι καλός για όλους, είναι καλός για όλη την ανθρωπότητα, θα κάνει καλές γωνίες όλο αυτό το πεντάμινο το οποίο θα μείνει στο ζώδιο των Ιχθύων. Σημειώστε ότι θα κάνει εξάγωνο με τον Άρη και την Αφροδίτη την 1η του Φλεβάρι. Ο Άρης και η Αφροδίτη θα βρίσκονται και θα συμπορεύονται πολύ καιρό μαζί. Θα έχουμε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα το οποίο θα είναι πολύ sexy, πολύ hot. Ο Άρης με την Αφροδίτη θα είναι στον εγώκερο και θα συναντάνε τον Πλούτονα. Και θα συμπορεύονται πολύ μεγάλη διάρκεια και στο ζώδιο του υδροχόου, αλλά και στον εγώκερο, και θα κάνει εξάγωνο με το Δία. 1η Φεβρουαρίου λοιπόν, ο πιο ερωτικός μήνας του χρόνου, Φλεβάρης, θα έχει τον Άρη με την Αφροδίτη σε σύνοδο και εξάγωνο με το Δία. Ελπίζω λοιπόν, αν μη τι άλλο, να ευνοηθούμε συναισθηματικά, ερωτικά και οικονομικά, μια και η Αφροδίτη και ο Άρης έχουν να κάνουν και με το ξόδεμα και με τα χρήματα τα οποία έχουμε στο πορτοφόλι μας. Μπας και γίνει τίποτα που η οικονομία δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Ξέρετε ότι ο ουρανός στον Ταύρο, ο οποίος φέρνει ανατροπές στα θέματα των οικονομικών, των ασφαλιών, των τραπεζών, των αποθεμάτων, των τροφίμων,
των καλλιεργειών, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, ιδιαίτερες. Να τα ψάρια μας. Πώς δεν θα γίνει, να πω κάτι Γιώργο, για να εξηγήσω κάτι για την αστρολογία το οποίο δεν το ξέρετε. Δεν πατάς ένα κουμπί για να γίνουν τα πράγματα. Ποτέ δεν πατάς ένα κουμπί για να γίνει κάτι. Ο Δίας θα μπει στα ψάρια 29 Δεκεμβρίου, μέχρι το Μάη που θα ολοκληρώσει την πορεία του, εννοείται ότι θα έχουμε απελευθερωθεί, θα έχουμε νιώσει πολύ πιο ελεύθεροι. Δεν γίνονται τα πράγματα πατώντας ένα κουμπί. Λοιπόν, επίσης έτσι όπως τα έχουν κάνει, σιγά μην μπορέσουν να τα πάρουν εύκολα πίσω. Δεν είναι και εύκολο αυτό το πράγμα. Να πούμε λοιπόν ότι 1η Φεβρουαρίου ο Δίας θα κάνει εξάγωνο με τον Άρη και την Αφροδίτη, μια πολύ καλή συγκυρία. Σημειώστε το μέσα στις καλές ημερομηνίες που μπορεί να ευνοηθείτε. Θα ευνοήσει και τα ζώδια του νερού αλλά και τα ζώδια της γης και θα προσφέρει και αυθονία και δυνατότητες επεκτάσεων σε πολλαπλούς τομείς. Στις 17 Φεβρουαρίου ο Δίας θα κάνει εξάγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο. Δίας Ουρανός αφορά ξαφνικά γυρίσματα της τύχης, τυχερά δηλαδή. Έχει να κάνει με τα οικονομικά, με ωφέλη, με αυθονία, με κέρδη και θα ευνοήσει επίσης και τα ζώδια της γης και τα ζώδια του νερού. Δύο καλές ημερομηνίες λοιπόν, 1η Φεβρουαρίου και 17 Φεβρουαρίου ο Δίας κάνει εξαιρετικά καλές γωνίες. Η επόμενη πολύ θετική γωνία είναι στις 6 του Απριλίου. Σημειώστε τη γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική 6 Απρίλη και όταν δίνω συγκεκριμένες ημερομηνίες να ξέρετε ότι αυτές λειτουργούν από νωρίτερα, δηλαδή τουλάχιστον 10 μέρες νωρίτερα, 15, η εύνοια υπάρχει και μπορείτε να την αξιοποιήσετε. 6 Απριλίου ο Δίας θα κάνει τρίγωνο και εξάγωνο με τους δεσμούς της Σελήνης, οι οποίοι θα βρίσκονται στον άξονα Ταύρου Σκορπιού την συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο νότιος δεσμός της Σελήνης έχει να κάνει με το συλλογικό ασυνείδητο, με τα παρελθοντολογικά γεγονότα και με αυτά τα οποία ασχολείται η ανθρωπότητα και φέρει ως ζητούμενα να υλοποιηθούν μέσα στο άμεσο, μέσα στην άμεση καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν αυτά τα τρίγωνα του, ως προς τους δεσμούς του Δία θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα αφυπνιστικά. Θα μας ξυπνήσουν αρκετά και γι' αυτό είναι και το 22 μια χρονιά που θα έχουμε τρομερές αποκαλύψεις. Θεωρώ ότι είναι η χρονιά των μεγάλων αποκαλύψεων. Οι αποκαλύψεις, έχω πει και ξαναπεί, θα έρθουν από την Αμερική, από τη χώρα, από αυτή τη μεγάλη χώρα η οποία έχει βυθιστεί σε μια ύπνωση εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν μπορούν πια να περηφανευτούν ότι είναι ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος το οποίο έχει ελευθερία λόγου και θα τα δείτε σύντομα πάρα πολύ έντονα μπροστά σας. Πολύ μεγάλες αποκαλύψεις λοιπόν και επιστροφή Πλούτωνα στο χάρτη της Αμερικής 2022 με 2024 θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Ό,τι και να γίνει θεωρώ ότι η Κίνα η οποία είναι ο βασικός υπεύθυνος που της κουντάει συνέχεια την πλάτη και την απειλή διεκδικώντας να δημιουργήσει τη δική της καινούργια αυτοκρατορία δεν θα τα καταφέρει και γι' αυτό ο φιλόδοξος πρόεδρος της Κίνας θα μείνει με το παράπονο και θα ασχολείται εκεί πέρα με τοπικούς πολέμους με την Ταϊβάν, την Ινδία και γύρω γύρω από εκεί. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η σύνοδος, αυτό το εξάγωνο του Δία με τον Ουρανό στις 17 Φεβρουαρίου μπορείτε να το αξιοποιήσετε από πολύ νωρίτερα. Έχει να κάνει με τα οικονομικά και θα ακούσετε ποια ζώδια θα ευνοηθούν οικονομικά γιατί μέσα στο 22 θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ η οικονομία. Οι άξονες στους δεσμούς, οι άξονες Ταύρου Σκορπιού που θα περάσουν οι δεσμοί είναι άξονες ασφαλιών, αξιών. Άρα οικονομία, άρα χρήμα, άρα ασφάλειες, ανασφάλειες και ό,τι έχουμε να κάνουμε θα δείτε ότι θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η φρενίτιδα που υπάρχει με τα θέματα της υγείας και θα περάσουμε στα θέματα τα οικονομικά τα οποία θα είναι τα πιο σημαντικά και θα μας απασχολούν. Εξάλλου κάθε φορά που έχουμε τους δεσμούς της Σελήνης στον άξονα διδύμων τοξότη γίνονται μεγάλες καταστροφές στον πλανήτη. Αν γυρίσετε πίσω κάθε 18,5 χρόνια που οι δεσμοί είναι στον άξονα της μαθητείας, βόρειος δεσμός στους διδύμους, νότιος στον τοξότη, με πολύ μεγάλο φανατισμό και έπαρση και γίνονται καταστροφικά σενάρια στον πλανήτη. Αν ψάξετε και κάνετε την έρευνά σας θα δείτε ότι
δεν τους θέλουμε γιατί δεν πάνε τα πράγματα καλά. Τώρα θα περάσει ο νότιος δεσμός ο Σκορπιό, θα βουτήξει βεβαίως τις ανασφάλειες του πλούτου και των πλουτοκρατικών καθεστώτων και ο βόρειος τον Ταύρο θα δώσει τις λύσεις στην ανθρωπότητα για να ξαναβρούμε τις ασφάλειές μας και να περπατάμε τελείως διαφορετικά. 2 Μαΐου τώρα. Ψέματα. Στις 12 Απριλίου, μετά τις 6 Απριλίου, με τα τρίγωνα του Δία ως προς τους δεσμούς, στις 12 Απριλίου θα έχουμε αυτή την περιβόητη σύνοδο του Δία με τον Ποσειδώνα, στο ζώδιο των Ιχθύων, μία σύνοδο η οποία γίνεται σε ζώδια που και οι δύο είναι πάρα πολύ δυνατοί. Ο Δίας θα μεγαλώσει εδώ την ορμητικότητα του πλανήτη Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας σχετίζεται με το υγρό στοιχείο κατά βάση και με τη χημεία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία έκταση σε καιρικά φαινόμενα τα οποία θα περιλαμβάνουν νερό. Θα έχουμε πάρα πολλές βροχές, πλημμύρες ανά τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο. Πάρα πολύ νερό, πλημμύρες, πιθανότητα να συνδεθεί με κάποια ναυάγια και με διάφορες και με τη χημεία. Και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μπορεί να συνεπάγεται μολύνσεις, μπορεί να συνεπάγεται όμως και εφευρέσεις ή ανακαλύψεις στον ιατρικό τομέα, μια και το ζώδιο των Ιχθύων σχετίζεται και τα φάρμακα με τις φαρμακευτικές και τις ανακαλύψεις οι οποίες κάνουν αυτοί. Τώρα, σε σχέση με το κομμάτι του Δία Ποσειδώνα, θα ευνοήσει βεβαίως τα ζώδια του νερού, καρκίνους και σκορπιούς, οι οποίοι έχουν τον ήλιο τους περίπου στην 23-24η μοίρα, και τους ιχθύς όμως, οι οποίοι έχουν τον ήλιο τους 23-24 μοίρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη εύνοια, να το πω έτσι, τρομερά μεγάλη εύνοια, όραμα, φαντασία, ελπίδα. Ο Δίας έχει να κάνει με την πίστη, έχει να κάνει με την ευγνωμοσύνη, έχει να κάνει με το θείο στοιχείο και σε σχέση με τον Ποσειδώνα θα αυξήσει την πίστη μας στο Θεό, θα αυξήσει γενικά την πίστη στον, όχι στον άνθρωπο, αλλά στη θεϊκή υπόσταση. Οι άνθρωποι θα έρθουν πιο κοντά στο Θεό και θα αποκτήσουμε περισσότερη ανάγκη για επικοινωνία και ευγνωμοσύνη. Και ανακούφιση. Ο Δίας του Ιχθύς μαζί με τον Ποσειδώνα θεωρώ ότι θα δώσει μεγάλη ανακούφιση. Τα σχέδιά μας θα πρέπει να είναι βεβαίως ρεαλιστικά, να μην μας πάρει η μπάλα και φανταζόμαστε πράγματα τα οποία είναι ανύπαρκτα και δεν μπορούν να γίνουν. Θεωρώ όμως ότι τα Χριστούγεννα θα είμαστε ελεύθεροι. Δεν νομίζω. Δεν. Χλωμό το βλέπω. Ο Δίας θα μπει στους Ιχθύς 29 Δεκεμβρίου. Τι έλεγα λοιπόν. Για το Δία Ποσειδώνα. Έχω κάνει ένα σχετικό βίντεο με τις προβλέψεις του 2022. Μπορείτε να πάτε στο YouTube του Αστροτήμη ή στο δικό μου το YouTube Βάσια Κόντι για να δείτε και τι έχω πει για το Δία Ποσειδώνα έτσι σε έκταση. Μπορεί να συνδεθεί και με ναυάγια, μπορεί να συνδεθεί με πάρα πολύ έντονους ανέμους και θαλασσοταραχές, αλλά και με σημαντικές εφευρέσεις τα οποία έχουν ως κίνητρο τη βοήθεια ως προς τον άνθρωπο. Και χημεία, πολύ χημεία, πολύ χημεία. Και αλκοόλ ίσως. Και αλκοόλ. Μπορεί να πίνουμε για να ξεχάσουμε. Είναι σίγουρα όμως μία πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα. Ένα στοιχείο η σύνοδος του Δία με τον Ποσειδώνα που θα μας δώσει κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία έχουμε δει σήμερα και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δίας Ποσειδώνας λοιπόν, μια σημαντική συνύπαρξη μέσα στο 2022 και θα γίνει με ακρίβεια στις 12 Απριλίου. Τα αποτελέσματά τους θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε όμως από το Μάρτιο, από τις αρχές Μαρτίου. Δίας Ποσειδώνας. Η εμφανής ευτυχία, λέει ο Έμπερτιν, σκοπιμότητα, διαλογισμός, κερδοσκοπία και ιδεαλισμός. Με τη θετική του μορφή θα μπορούσε να δώσει και υπερβολική γενναιοδορία και κέρδος. Στην αρνητική του μορφή θα μπορούσε να δώσει κερδοσκοπία και σπατάλη. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τα πόδια γειωμένα στον πλανήτη Γη και να μην υπτάμεθα. Επίσης θα ευνοήσει πάρα πολύ την τέχνη και όσους ασχολούνται με αυτή. Και επειδή το κομμάτι της τέχνης είναι ιδιαίτερα χτυπημένο και παραμελημένο τα τελευταία 2 χρόνια, πιθανότατα θα δώσει φαντασία, έμπνευση, όραμα στους καλλιτέχνες και το κομμάτι το καλλιτεχνικό θα ευνοηθεί περισσότερο από όλα. Επίσης υπάρχει αγάπη για τον ανθρωπότητα και ιδεαλισμός.
πιθανότατα μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις που πρόκειται να γίνουν, να στραφεί ο κόσμος, να γίνει πιο ανθρώπινος, πιο προσιτός στην αγάπη. Και κέρδη χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια για κάποιους. Αυτό το κερδοσκοπικό κομμάτι το τονίζω, γιατί η ανθρωπότητα θα περάσουμε από πολλά σκαμπανεβάσματα στα χρηματιστήρια και στις αγορές όλο το 2022. Από τώρα, από το τέλος του 2021, θεωρώ ότι η Αφροδίτη, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ζώδιο του εγώκερο και θα γυρίσει ανάδρομη, θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε ανάγκες και επιθυμίες και θέματα συναισθηματικά, χαράς ή οικονομικά, τα οποία θα αντικατασταθούν από καινούρια. Ο Πλούτονας, ο οποίος θα συναντηθεί με την Αφροδίτη 3 φορές, ξέρετε, ο Πλούτονας όταν ακουμπά κάτι, έναν άλλο πλανήτη, το πρώτο που κάνει είναι να τον σκοτώσει. Ο Πλούτονας θα σκοτώσει λοιπόν την Αφροδίτη 3 φορές φέτος και η Αφροδίτη συμβολίζει τα χρήματα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες μας, την συναισθηματική μας κατάσταση και για το πώς εκφραζόμαστε συναισθηματικά. Και αμέσως μετά ο Πλούτονας πάλι έχει την ικανότητα να αναγεννά αυτές τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα χρήματα, τη χαρά και όλα τα συναισθηματικά. Αυτή είναι η δουλειά του Πλούτονα, να σκοτώνει και να μετασχηματίζει και να αναγεννά. Αυτό λοιπόν μεταφράζω σαν αστρολόγος, γιατί οι αστρολόγοι αυτό κάνουμε, μεταφράζουμε αυτή τη γλώσσα του ουρανού. Ο Πλούτονας θα καταφέρει με την, και ταυτόχρονα με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης να αλλάξει, να μετασχηματίσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες που είχαμε μέχρι τώρα. Ο κόσμος αλλάζει και οι ανάγκες και οι επιθυμίες και ο τρόπος με τον οποίο κινούμεθα συναισθηματικά και οικονομικά θα μεταμορφωθεί. Θα περάσουμε σε μια άλλη φάση που πιθανότατα ο καθένας θα υιοθετήσει καινούργια μοντέλα διαβίωσης. Αυτό το οποίο πάθαμε έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 2 χρόνια δεν ήταν και εύκολο και μάλλον όχι δεν ήταν εύκολο, ήταν ηρωικό. Και να δω πώς θα σταθούμε οικονομικά. Λοιπόν, όταν έχουμε ένα πλανήτη σε μηδενική μοίρα δεν έχει καθόλου αρνητική έννοια. Όχι βέβαια, καθόλου αρνητική έννοια. Σημαίνει ότι είναι φρέσκος, ότι είναι καινούριο στο συγκεκριμένο ζώδιο. Λοιπόν, στις 2 Μαΐου επίσης έχουμε ένα εξάγωνο του Δία με τον Πλούτονα, πάλι μια γωνία η οποία έχει να κάνει με χρήματα, έχει να κάνει με κέρδη, έχει να κάνει με πλούτο. Δίας εξάγωνο με Πλούτονα είναι πλουτοκρατική όψη και βλέπω 3 όψεις του Δία στη σειρά που έχουν να κάνουν με οικονομικά. Δίας Ουρανός, Δίας Ποσειδώνας, Δίας Πλούτονας. 2 εξάγωνα και μία σύνοδος εδώ μιλάει καθαρά για ευκαιρίες τις οποίες θα πρέπει να πάρουν τα 12 ζώδια και οι οροσκόποι προκειμένου να τις αξιοποιήσουν, να καλύψουν ανάγκες και επιθυμίες. Και είναι καθαρά οικονομικές, είναι καθαρά γυρίσματα της τύχης τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος επαγγελματικά και να βρεθεί βεβαίως ωφελημένος ή επενδύσεις οι οποίες μπορεί να το αποφέρουν στο μέλλον. Αν ωφεληθεί, ζήτω που καήκαμε. Ποιος, τι λες, Μίλτο, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, η χρονιά των τριών Χ, χρέη, χρηματιστήριο, χωράφια, γη και χρυσός και κρυπτονομίσματα. Και κρυπτονομίσματα τα οποία όποιος με είχε ακούσει από το 2016 που έλεγα αγοράστε bitcoin, θα πάει πολύ ψηλά το κρυπτονόμισμα κλπ. Τώρα έχω πάρα πολλούς πελάτες οι οποίοι με ευχαριστούν γι' αυτό, γιατί άκουσαν τις συμβουλές μου και επένδυσαν σε κρυπτονομίσματα πριν από... όταν ήταν νωρίς, γιατί τώρα βέβαια είναι πανάκριβα. Λοιπόν, πάμε να σας πω λοιπόν επίσης ότι 1η Φεβρουαρίου, 17 Φεβρουαρίου, 6 Απριλίου, 12 Απριλίου και 2 Μαΐου οι καλύτερες γωνίες που θα κάνει ο Δίας από τους Ιχθύς και θα πρέπει να τις αξιοποιήσετε κι εσείς, ακούγοντας βεβαίως το ζώδιο και τον οροσκόπο σας για να ξέρετε προς τα πού θα στραφείτε, προς τα πού θα πρέπει να επενδύσετε. Ο καθένας έχει να πάρει σημαντικά κέρδη. Ο Δίας τα ψάρια δεν είναι τσιγκούνης. Δεν είναι όπως είναι στον εγώκερο που είναι ζώδιο Κρόνου και είναι συντηρητικό και δίνει τσίμα-τσίμα. Ούτε στον υδροχό που έχει μια έκταση έτσι λίγο πανανθρώπινη και ομαδική και αυτά και είναι και αυτό ζώδιο Κρόνου και Ουρανού και ούτε εκεί δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Ο Δίας στα ψάρια θα μπει σε ένα θείο ζώδιο, σε ένα πανανθρώπινο, σε ένα πολύ αγαπησιάρικο ζώδιο, πονόψυχο, που έχει να κάνει με την πίστη στο Θεό και
εκεί θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Θα είναι υπερβολικά δοτικό, να το θυμάστε. Υπερβολικά δοτικό. Ναι, πώς. Δεν ωφελείται καθόλου ο Μητσοτάκης με το Δία του Συχθείς, γιατί ο Μητσοτάκης έχει ήλιο αντίθεση με Πλούτονα. Οπότε ο Δίας θα του μεγαλώσει την αντίθεση με τον Πλούτονα. Θα τον κάνει ακόμα πιο, πώς το λένε, ελεγκτικό. Και δεν καλό να είναι χτυπημένος ο ήλιος και να περνάει ο Δίας, γιατί επαναφέρει θέματα και διευρύνει, μεγαλώνει πολύ περισσότερο τα θέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα 12 ζώδια και το πώς θα κινηθούν με το Δία. Να ξέρετε πού θα δεχτείτε τη μεγαλύτερη εύνοια στο χάρτη σας και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται νωρίς, το ξαναλέω. Για να ξέρει κάποιος σε ποιο κομμάτι της ζωής του θα ευνοηθεί, πρέπει να το ξέρει νωρίς, πρέπει να το ξέρει εκ των προτέρων, να κάνει τις ανάλογες κινήσεις. Μιλούσα προχθές με μία φίλη η οποία είναι κρυός και με ρωτούσε για το αν θα κάνει κάτι δουλειές εκεί και λοιπά μέσα στο 22. Εννοείται ότι η κρυαρίνα που με ρωτούσε έχει ήδη σχέδια στο μυαλό της να υλοποιήσει, τα οποία θα τα υλοποιήσει και θα τις αποδώσουν όταν ο Δίας θα πάει στον κρυό από τα τέλη Μάη του 2022. Τα πράγματα δεν πατάμε ένα κουμπί για να γίνουν, που σημαίνει ότι ο Δίας αυτή τη στιγμή θα φέρει και θα ευνοήσει και θα δώσει ωφέλη και θα βελτιώσει τις ζωές μας, αλλά αυτό ήδη ψήνεται. Όταν φτάσει ο Δίας, ήδη λαμβάνουμε, ήδη έχουμε το όφελος, την αποδοχή. Λοιπόν, τοξότες. Και τοξότες θα πάρετε. Ωραία, τέλεια. Θα βοηθήσει. Γεια σου Πάνο. Πάνο, εσύ τα λες τώρα αυτά γιατί με αγαπάς, έτσι. Και επειδή αγαπάω τους σκορπιούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους κρυούς, πού θα ωφεληθούν οι κρύοι από τον Δία αυτόν. Ο Δίας για τους κρυούς θα βρίσκεται σε ένα ζώδιο πίσω από εσάς, φίλοι κρύοι. Αυτό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, μα καθόλου. Γιατί πάρα πολύ σύντομα εννοείται θα μπει στο δικό σας το ζώδιο. Ο Δίας λοιπόν στα ψάρια για τους κρυούς και τους οροσκόπους κρυούς θα δώσει πάρα πάρα πολύ μεγάλη εύνοια στο κομμάτι που λέγεται ψυχολογία, στο κομμάτι που λέγεται ίαση, θεραπεία, γιατριά. Όλα για τους κρυούς και τους οροσκόπους κρυούς φαίνεται τώρα ότι όλα ψήνονται μέσα στο μυαλό σας. Σαν να κάνετε σχέδια οι κρύοι και οι οροσκόποι κρύοι που περιμένετε και είστε στην αναμονή προκειμένου να τα υλοποιήσετε και να πάρετε το πιο καλό, το πιο θετικό αποτέλεσμα. Για τους κρυούς θεωρώ ότι οι ευκαιρίες οικονομικές θα είναι πάρα πολύ σημαντικές όλο το πρώτο εξάμηνο του 2022 και το εξάγωνο με τον ουρανό 17 του Φεβρουαρίου και τα εξάγωνα του ουρανού, ευκαιρίες οικονομικές, σχέδια, όνειρα, φαντασίωση, επιτυχία επαγγελματική και 25 Μαΐου επιτέλους θα μπει ο Δίας στο ζώδιο του κρυού και θα ευνοήσει τους κρυούς και για να πάρουν και να κάνουν σημαντικά σχέδια επαγγελματικά, ωφέλη οικονομικά και για να πάνε παραπέρα την προσωπική του ζωή, μια και με το που περνάει στο συγκεκριμένο ζώδιο δίνει ενάρξεις. Επίσης, για τους κρυούς θέλω να πω ότι με το που θα μπει ο Δίας στο δικό σας ζώδιο, 25 του Μάη, θα περάσει και ο Άρης στον κρυό. Οπότε η συνάντηση Δία-Άρη θα γίνει στις αρχικές μέρες του κρυού και ποιος σας πιάνει. Τρομερή φόρα, τρομερές ενάρξεις. Θα γίνετε φοβερά γοητευτικοί και πάρα πολύ ανταγωνιστικοί οι κρυοί που έτσι κι αλλιώς είστε, θεωρώ. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι έχει να κάνει πολύ ο Δίας τους Ιχθύς για τους κρυούς μας με σημαντικά σχέδια τα οποία αυτή τη στιγμή ψήνεται σιγά σιγά στο μυαλό σας προκειμένου να πάτε παραπέρα τη ζωή σας και να την βελτιώσετε σε πολλαπλά επίπεδα. Τώρα, αν δεν έχει το οροσκόπο κρυό, θα πρέπει νομίζω να ακούσετε και τον οροσκόπο σας, γιατί αυτός θα καθορίσει πώς θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ρωτάει ο Μίλτος, τι δείχνει η πολλαπλή σύνοδος Ήλιου Δία Ερμή Ποσειδώνα μέσα στο Μάρτι για σας του Τρίτου. Εντάξει τώρα, δεν είναι για όλους το ίδιο, αλλά με τον ήλιο, όταν θα είναι και ο ήλιος ο Συχθής, δηλαδή το Μάρτι, τότε θα γίνουν όλα.
δεν θα περιμένει ο Δίας με τον Ποσειδώνα να δώσει το αποτέλεσμα στις 12 του Απριλίου. Ο Μάρτης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός και εκεί είναι που θα δούμε την έκταση του Δία Ποσειδώνα στο μεγαλείο του. Και την πίστη και την ευγνωμοσύνη και τις πάρα πολλές βροχές και το υγρά στοιχείο και όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα προηγουμένως. Ο ήλιος είναι αυτός ο οποίος θα φωτίσει, Μίλτο, τη σύνοδο του Δία με τον Ποσειδώνα. Όπου πέσει το φως του ήλιου, εκεί γίνεται και, γίνονται και τα γεγονότα. Εννοείται. Λοιπόν, εσύ γιατί ανυπομονή, Σοφία? Εσύ έχεις οροσκόπο Σκορπιό, θα ευνοηθείς έτσι και αλλιώς, γιατί το τρίγωνο Δία Ποσειδώνα θα κάνει τρίγωνο ακριβέστατο με τον οροσκόπο σου. Η πιο εύκολη πρόβλεψη είσαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Σταύρους, οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι, οι οποίοι έχουν θέματα οικονομικά, αλλά και θέματα με την υγεία τους. Οι Σταύροι, ο Δίας θα περνώντας στους Ιχθύς, θα ευνοηθείτε καταρχήν πάρα πολύ για την αναφιλικό ζώδιο. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια τρομερή καλυτέρευση στις σχέσεις με τους ανθρώπους που έχετε γύρω σας, που σημαίνει ότι θα πάρετε σημαντικές βοήθειες από αγαπημένα πρόσωπα και φίλους. Οι Σταύροι θα ευνοηθείτε μέσω τρίτων. Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν ένα χεράκι βοηθείας, θα σας κάνουν τα connection για επιτυχίες επαγγελματικές, για να βρείτε δουλειές, για να επεκτείνετε τα επαγγελματικά σας, αλλά και όσοι τα αύριο είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θα δείτε ξαφνικά ότι τα οικονομικά σας ζητήματα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Αν έχετε προσωπικές επιχειρήσεις, αν έχετε προσωπικές εταιρείες και δεν είστε υπάλληλοι εννοώ, τότε θα δείτε με το Δία στους Ιχθύς και το πρώτο εξάμηνο του 2022 ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ, πολύ καλύτερα με τα οικονομικά. Επίσης, για τους Σταύρους υπάρχει προσωπική προβολή, η οποία είναι σημαντική. Σαν έχετε χωθεί μέσα οι Σταύροι με τον Κρόνο πάνω από το κεφάλι σας, με τα τετράγωνα του Κρόνου, και όσοι έχετε οροσκόπο Σταύρο επίσης, να έχετε χάσει την καλή σας διάθεση, να μην έχετε πολύ πολύ διάθεση για παρέες, για φιλίες, να έχετε βαρεθεί τους πάντες και τα πάντα και μου φαίνεται σαν να κλαίτε λίγο τη μοίρα σας. Το επόμενο διάστημα όμως με το Δία στους Ιχθύς το πράγμα θα αλλάξει. Θα γνωρίσετε ξαφνικά καινούριους ανθρώπους, θα μπείτε σε καινούριο κύκλο και θα έχετε ξαφνικά γυρίσματα της τύχης τα οποία θα ευνοηθείτε ιδιαίτερα και στο κομμάτι των γνωριμιών αλλά και στο κομμάτι των οικονομικών. Θα πάρετε αρκετά τα πάνω σας με δύο λόγια και νομίζω ότι η σύνοδος του Δία με τον Ποσειδώνα για τους φίλους Σταύρους θα γίνει σε ζώδια τα οποία είναι εξαιρετικά θετικά για σας. Προσέξτε λίγο οι Σταύροι, τις απογοητεύσεις από άτομα, από φιλικά πρόσωπα τα οποία δεν δείχνουν αυτό το οποίο φαίνονται. Πιθανότατα να νομίζετε ότι έχετε κάποιους φίλους, να μην είναι πολύ καθαρό το βλέμμα σας, να έχετε επενδύσει πάνω σε κάποιους ανθρώπους που τελικά θα δείτε ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Είναι το μοναδικό το οποίο μπορεί να μην πάει καλά για τους φίλους Σταύρους με την είσοδο του Δία στο ζώδιο των Ιχθύων. Είναι σίγουρο όμως ότι θα βοηθηθείτε πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ και η βοήθεια θα έρθει εξ ουρανού και μέσα από γνωριμίες με καινούργια πρόσωπα που θα έχουν τη διάθεση να σας δώσουν ένα χέρι βοηθείας και να σας αλλάξουν λίγο και το βλέμμα. Γιατί Ταύρι, ξέρετε ότι έχετε ένα λίγο μονοκόμματο βλέμμα και δεν αλλάζετε πολύ εύκολα, δεν είσαστε αρκετά ευέλικτοι. Οπότε καινούργιοι άνθρωποι οι οποίοι θα γνωρίσετε θα σας δώσουν μια καινούργια οπτική, ένα καινούργιο βλέμμα. Θα αλλάξετε κατά κάποιο τρόπο και στόχους και ελπίδες. Η ελπίδα θα έρθει απαλού, απαλού για τους Ταύρους. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους φίλους διδύμους, οι οποίοι τι κάνουν. Οι δίδυμοι με τον Δία στους Ιχθύς και οι οροσκόποι δίδυμοι, ενώ και οι δίδυμοι θα ευνοηθείτε πάρα πάρα πολύ επαγγελματικά. Το κομμάτι το επαγγελματικό της καριέρας, της φιλοδοξίας, φαίνεται ότι θα απογειωθεί με το Δία στους Ιχθύς. Ο ουρανός από πίσω σας βεβαίως στο 12ο θα φέρει ιδέες, θα γίνουν διάφορα ξαφνικά αφυπνιστικά έτσι σενάρια. Και θα συλλάβετε καινούριες φρέσκες ιδέες, τις οποίες θα τις κάνετε αμέσως πράξη. Επαγγελματικά λοιπόν η δίδυμη είναι το κομμάτι των επαγγελματικών που θα αποδώσει τα περισσότερα και θα λάμψετε βεβαίως με την παρουσία σας και θα πάρετε τα εύσημα. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια εξουσία σας εμπιστεύονται, σας δίνουν και αυτοί αρμοδιότητες που μπορείτε να αναδείξετε έτσι ταλέντα και δεξιότητες τις οποίες έχετε.
Και βεβαίως όλο αυτό θα μεταφραστεί στο τέλος οικονομικά, γιατί όταν πάνε καλά τα επαγγελματικά, στο τέλος με κάποιο τρόπο οι δίδυμοι θα τα πληρωθείτε. Θα απογειωθείς, Χρυσούλα, είσαι και πολύ καλή, εννοείται. Ναι, Γεωργία, ναι, για τους διδύμους είναι πάρα πολύ καλά και για τους οροσκόπους διδύμους επίσης. Είναι ένα πολύ καλό στοιχείο ο Δία στα ψάρια. Μην ξεχνάμε ότι ο Δία στα τετράγωνά του, δεν τα έχετε μάθει εσείς ακόμα, αυτά, θα δείτε όμως ότι τα τετράγωνα του Δία δίνουν πάρα πολύ μεγάλη όθηση. Όπως στη γενέθλια αστρολογία τα τρίγωνα είναι χαλαρά και light και δεν δίνουν και τίποτα το ιδιαίτερο, τα τετράγωνα είναι αυτά τα οποία έχουν την μεγάλη δυναμική και μας πετάνε μπροστά. Έτσι, δίδυμοι, με τα τετράγωνα του Δία θα πάρετε πάρα πολύ μεγάλο boost, θα πεταχτείτε μπροστά. Θα δείτε λοιπόν πόσο καλά θα πάνε τα πράγματα για εσάς. Για τη σύνοδο του Δία Ποσειδώνα, βεβαίως, όταν θα γίνει 12 Απριλίου, θέλω να πω για τους διδύμους ότι θα πρέπει να προσέξουν τη φήμη τους, θα πρέπει να προσέξουν λίγο τα σκάνδαλα, γιατί Δίας Ποσειδώνας μαζί μπορεί να δώσει σκάνδαλο, μπορεί να δώσει κάποια αποκάλυψη, να μην έχετε κάνει κάτι καλά και ξαφνικά να βγει στην επιφάνεια. Είναι λίγο σκάνδαλο η γωνία αυτή, οπότε θα πρέπει να προσέξετε λίγο τη φήμη σας, να μην γίνουν πράγματα τα οποία να σας εκθέσουν. Να είστε σοβαροί, να κάνετε αυτά τα οποία, πώς το λένε, πρέπει και να μην παρεκκλίνετε από τις υποχρεώσεις σας, δίδυμοι, για να μην έχετε ντράβαλα όταν θα γίνει η σύνοδος του Δία με τον Ποσειδώνα. Να τη δώσει για καλό, να απογειωθεί η φήμη σας με την καλή έννοια και όχι εξαιτίας κάποιας απροσεξίας η οποία κάνατε. Λοιπόν, αύξηση προαγωγή, καλά τα λέω τόσο καιρό. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε να δούμε τους αγαπημένους καρκίνους. Τώρα τελευταία οι καρκίνοι, καλά με έχουν περικυκλώσει από καιρό, πάντα δηλαδή, αλλά τώρα παράγεινε τελευταία, πάρα πολύ καρκίνοι μαθαίνουν αστρολογία τελευταία. Νόμιζα ότι είναι τα σταθερά ζώδια τα οποία ισχωρούν στην αστρολογία αυτό το διάστημα, αλλά και οι καρκίνοι δεν πάνε πίσω. Οι καρκίνοι είναι από τα πλέον ευνοημένα ζώδια με το Δία στα ψάρια. Ξέρετε πόσο μεγάλη αδυναμία σας έχουν οι ιχθείς. Ιχθείς, καρκίνοι, σκορπιοί, η τριπλέτα που παντρεύεται μεταξύ τους γιατί είναι νερό τα πιο συναισθηματικά ζώδια. Θεωρώ λοιπόν ότι καρκίνοι και οροσκόποι καρκίνοι θα ευνοηθείτε τα μάλα, έχετε τη μερίδα του λέοντος και μόνο ευνοϊκά. Οι καρκίνοι μόνο ευνοϊκά μπορεί να σας πάνε τα πράγματα με το Δία στους ιχθείς. Το κομμάτι το οποίο θα ευνοηθεί περισσότερο από όλα, θεωρώ ότι είναι το κομμάτι που σχετίζεται με τις ιδέες σας, με σπουδές, με ταξίδια. Αν έχετε νομικές υποθέσεις και δικαστήρια προς επίλυση, και αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά θα δείτε ότι θα ταξιδέψετε πάρα πολύ, θα δώσετε εξετάσεις με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ακόμα και αν είναι για δίπλωμα αυτοκινήτου. Αν έχετε παιδιά τα οποία είναι καρκίνοι και έχουν οροσκόπο καρκίνο, θα δείτε ξαφνικά ένα διευρυμένο πλαίσιο ενδιαφερόντων, θα ενδιαφέρονται ξαφνικά για να ξεκινήσουν και να μάθουν καινούργια πράγματα και βέβαια οι σπουδές τους και όσοι δίνουν πανελλαδικές θα πάνε εξαιρετικά πολύ καλά φέτος. Για τους καρκίνους λοιπόν, το μοναδικό το οποίο θα μπορούσε να πάει στραβά με τον Δία και τη σύνοδο του Ποσειδώνα είναι κάποιες παρεξηγήσεις που μπορεί να γίνουν με συγγενείς εξαγχιστίας. Τα συγγενικά πρόσωπα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους καρκίνους και τους οροσκόπους καρκίνους, φαίνεται ότι κουβαλάνε και ένα κουτσομπολιό μαζί τους, το οποίο πιθανότατα να σας συγχύσει κάποιες συγκεκριμένες περιόδους, όπως παραδείγματος χάρη το Μάρτι που θα γίνεται όλο αυτό το νταβαντούρι με το Δία Ποσειδώνα και τη Σύνοδο. Όμως, παρόλα αυτά, θεωρώ ότι θα είστε κερδισμένοι, οι πιο κερδισμένοι από όλους, και όσοι έχετε πλανήτη στον καρκίνο, θα πάρετε κι εσείς ένα μερίδιο έτσι πολύ ισχυρό. Να το πω έτσι. Προσέξτε λίγο τις παρέες και τις φιλίες σας οι καρκίνοι. Κάποιοι φίλοι φαίνεται ότι ακυρώνουν την παρουσία τους, δεν αποδίδουν αυτό το οποίο περιμένατε, ίσως περιμένατε περισσότερη στήριξη. Θα γνωρίσετε όμως καινούριους ανθρώπους, θα μπουν νέοι άνθρωποι στη ζωή σας και όλο αυτό θα δείτε ότι θα εξελιχθεί διαφορετικά στην πορεία. Θα πάρετε όμως σημαντικά ωφέλη. Αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω ότι εκτός από το Όσκαρ που πάει στους ιχθείς και οι καρκίνοι είσαστε φέτος πάρα πολύ καλά, επιτέλους. Λοιπόν, για τους λέοντες, οι οποίοι ταλαιπωρημένοι από τον Κρόνο και τον Ουρανό, από τις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι από εσάς, που σας βάζουν συνέχεια εμπόδια,
Ο Κρόνος απέναντι από τα λιοντάρια δεν τα αφήνει να αναπνεύσουν εύκολα, τα ζορίζει πολύ σε σχέση με τα επαγγελματικά, τα οικονομικά και τις συνεργασίες, οι οποίες είναι αρκετά σκληρές απέναντί τους το τελευταίο διάστημα και δεν δείχνουν κάποια μορφής κατανόηση. Ο Δίας Σουσιφτής θα βοηθήσει πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ μεγάλη εύνοια σε σχέση με τα οικονομικά, αν είστε λιοντάρια και έχετε οροσκόπο ή έχετε οροσκόπο Λέοντα. Τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία να κοιτάξετε, να δείτε από πού θα ωφεληθείτε. Μπορεί να πάρετε έτοιμα χρήματα, μπορεί να σας χρωστάνε λεφτά από ασφάλειες, από δάνεια, από τι άλλο, από πού μπορείτε να πάρετε τα λιοντάρια. Μπορεί να πάρετε έτοιμα λεφτά το επόμενο διάστημα ή να αποδώσουν οι επενδύσεις οι οποίες έχετε κάνει και ξαφνικά να βρεθείτε με αυξημένο το πακέτο των χρημάτων στα χέρια σας. Και τώρα σκέφτηκα και τη θυμήθηκα και τη φίλη μου τη Σοφία, η οποία περιμένει ένα δάνειο. Να η ευκαιρία λοιπόν να υλοποιηθεί ένα σχέδιο μεγαλεπίβολο κερδοσκοπίας έτοιμων χρημάτων που θα έρθει στα χέρια σας, λιοντάρια μου, πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, θα πρέπει να προσέξετε όμως και τις φάσεις που θα πρέπει να δώσετε εσείς χρήματα. Αν τα λιοντάρια ή οροσκόποι λέοντες, αν σχεδιάζετε να κάνετε κάποιες επενδύσεις, θα πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά, να είστε σίγουροι ότι η τοποθέτηση των χρημάτων που θα κάνετε να είναι αξιόπιστη, να μην εμπιστευτείτε εύκολα. Λοιπόν, αυτά για τους λέοντες. Για τους λέοντες θα πρέπει να προσέξετε λιγάκι και θα φτιάξει πολύ και η διάθεσή σας και η ψυχολογία σας με το Δία στα Ψάρια, κάτι το οποίο το έχετε απόλυτη ανάγκη. Μια και ώρες οι λέοντες, να ξέρετε, δεν πέφτουν εύκολα, αλλά ένας πεσημισμός, μια κακή διάθεση, κάποιες μέρες την εβδομάδα τα λιοντάρια ψιλοβογγάνε εκεί πέρα μαζί με τους υδροχόους, δεν βρίσκουν το νόημα σε όλο αυτό και γιατί να δουλεύουμε και τι είναι ο άνθρωπος και τι έχει τέτοια πράγματα τα λιοντάρια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους παρθένους που επίσης θα πάρουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι εύνοιας, ίσως από τα μεγαλύτερα τα οποία μπορείτε να περιμένετε, Παρθένη και οροσκόπη Παρθένη. Δεν φτάνει που η Αφροδίτη θα είναι στο δικό σας πέμπτο οίκο 4 ολόκληρους μήνες, πάρα πολύ ερωτικό το διάστημα λοιπόν για τους Παρθένους και τους οροσκόπους Παρθένους και πολύ δημιουργικό, θα μπει και ο Δίας απέναντί σας και τα πράγματα θα γίνουν ακόμα ευκολότερα. Τι περιμένετε να πάρετε λοιπόν η Παρθένη με το Δία στα Ψάρια? Γάμους καταρχήν. Γάμους, σχέσεις, σημαντικές συνεργασίες, διευκολύνσεις και ευκολίες από τους απέναντι. Αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ξαφνικά το πελατολόγιο σας φαίνεται ότι θα ανοίξει υπερβολικά και πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν κοντά να ζητήσουν τη βοήθειά σας, άρα θα ωφεληθείτε και επαγγελματικά. Σχέσεις, συνεργασίες, γάμοι λοιπόν, κοινωνική ζωή πάρα πολύ καλή και ευχάριστη, που σημαίνει ότι οι Παρθένοι και εσείς έχετε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευκολίας από το Δία στα Ψάρια, ο οποίος θα σας έρθει και πάρα πολύ εύκολα, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Ναι. Αν κάνετε ένα γάμο, μπορείτε να κάνετε και δεύτερο, η Παρθένη. Ποιος είπε ότι πρέπει να σταματάμε σε ένα γάμο? Διονυσία, εννοείται, είναι πάρα πολύ ωραίος ο Δίας απέναντι. Δηλαδή, πραγματικά υπόσχομαι ότι για τους Παρθένους θα είναι μια τεράστια ανακούφιση. Τεράστια. Όταν θα πιάσει το Δίας τον Άρη, τους κάτι θα γίνει. Κάτι καλό θα γίνει, Άννα. Δίας Άρης φέρνει μια επέκταση, ένα ξαφνικό επιχειρηματικό σχέδιο. Έναν άντρα, ρε παιδί μου, ο Άρης είναι αυτός. Κάτι καλό είναι πάντως, έτσι. Αλλά γενικότερα η Παρθένη θα δείτε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εύνοια, η οποία σας έρχεται και πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το θετικό. Γιατί αν να μας έρθει εύνοια και να έχουμε φτύσει αίμα, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, μέχρι 3 γάμους επιτρέπει το Σύνταγμα. Θρησκευτικούς. Μετά υπάρχουν και οι πολιτικοί, βεβαίως. Εγκυμοσύνες θα μπορούσαν να έχουν οι Παρθένοι και οι οροσκόποι Παρθένοι. Εγκυμοσύνες έχουν οι οροσκόποι Παρθένοι κατά βάση. Μια και η Αφροδίτη με τον Πλούτο να συναντιέται μέσα στο πέμπτο οίκο του χάρτη σας. Οπότε οι Παρθένοι και οι οροσκόποι Παρθένοι, αν θέλετε εγκυμοσύνες, να η ευκαιρία φέτος να μείνετε. Αν πάλι δεν θέλετε, να προσέχετε, έτσι. Λοιπόν,
Την έχετε ανάγκη, έτσι. Έχετε ανάγκη από μία ανάσα και παρθένη. Μην ξεχνάμε ότι τα μεταβλητά ζώδια, δίδυμη, τοξότης, παρθένη και ιχθύς, που δεν ήταν φανερή η επίδραση των υπολείπων πλανητών πάνω σας, δηλαδή δεν πήρατε Κρόνους, δεν πήρατε Πλούτονες, δεν πήρατε Ουρανούς και όλα αυτά, είχατε όμως πολύ βάρβαρες εκλήψεις τα τελευταία 2 χρόνια. Η τελευταία γίνεται τώρα στις 4 του Δεκέμβρη και ξεμπερδεύεται, ξεμπερδεύεται. Λοιπόν, για τους, αυτά λοιπόν για τους Παρθένους, και θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό να τα αναφέρω όλα αυτά. Για τους ζυγούς τώρα, ο Δίας έχει να κάνει και για σας πολύ σημαντικά πράγματα. Ζυγή και οροσκόπη ζυγή θα σας φτιάξει κατά πολύ την καθημερινότητα. Ο τρόπος με τον οποίο διεκπεραιώνετε τις δουλειές σας σε καθημερινή βάση. Τα εργασιακά, την υγεία. Ο Δίας θα φέρει στους ηχθείς και στους ζυγούς και στους οροσκόπους ζυγούς μία πραγματικά πιο χαρούμενη και πιο ικανοποιητική καθημερινότητα. Αν σας ταλαιπωρούν θέματα υγείας, θα δείτε ότι θα τα απεξέλθετε πολύ πιο εύκολα, θα βρείτε καλούς γιατρούς, καλούς θεραπευτές, θα βρείτε ένα τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να λύσετε θέματα υγείας τα οποία σας είχαν ταλαιπωρήσει. Μπορεί να φτιάξετε τη διατροφή σας, μπορεί να κάνετε την καθημερινότητά σας πολύ καλύτερα, να την διασκεδάζετε πια και να μην είστε τόσο πολύ επιβαρημένοι όσο ήσασταν το προηγούμενο διάστημα. Για τους ζυγούς μας λοιπόν, το κομμάτι της υγείας, της εργασίας, καθημερινότητας, των εκκρεμωτήτων που υπήρχαν αυτή τη στιγμή σε μία αμφίβολη κατάσταση, έρχεται τώρα να λυθεί. Από το Μάιο και μετά, για το ζώδιο του ζυγού και του οροσκόπου ζυγού, θα έχουμε βεβαίως να πούμε πολύ ευχάριστα πράγματα για αυτά τα οποία κυρίως σας ενδιαφέρουν, δηλαδή γάμους και σχέσεις. Το δεύτερο εξάμηνο του 2022, οι ζυγοί και οι οροσκόποι ζυγοί θα προχωρήσουν τις σχέσεις τους ένα βήμα παρακάτω και θα ραφτούμε και θα πηγαίνουμε σε γάμους ζυγών ζυγοί και οροσκόποι ζυγοί που παντρεύονται. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει επίσης με τα οικονομικά που είστε ταραγμένοι οι ζυγοί, φαίνεται ότι θα ανακουφιστείτε περισσότερο και θα φτιάξει λίγο το ξόδεμα που έχετε και δεν μπορείτε να ισορροπήσετε με τα οικονομικά, και θα έρθουν και κάποια χρηματάκια στα χέρια σας τα οποία δεν τα περιμένετε, επειδή ακριβώς θα δουλεύετε με μεγαλύτερη ευκολία και ανακούφιση στην καθημερινότητα. Λοιπόν, έχετε πιάσει την ψιλοκουβέντα εδώ, η Στέλλα, η Ελισάβετ και ο Μίλτος. Εγώ σας έχω πει να έρθετε εδώ πέρα καμιά Δευτέρα, μου κάνετε παρέα. Όχι να μιλάτε στο chat. Λοιπόν, Μίλτο. Μίλτο είπα. Και Στέλλα. Και Ελισάβετ. Λοιπόν, οι οροσκόποι ζυγοί. Πάμε να δούμε τους σκορπιούς, οι οποίοι και αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί από τον Κρόνο, ο οποίος είναι τετράγωνα, και τους δημιουργεί πολλά προβλήματα και πολλές αγκυλώσεις στο σώμα. Σκορπιοί και οροσκόποι σκορπιοί, δεν ξέρω τι έχετε πάθει, αλλά πολλά τα θέματα τα οικονομικά, πολλά τα θέματα με την υγεία, μαγκώνει το σώμα, τα χέρια, τα πόδια, έχετε προβλήματα με το οικογενειακό περιβάλλον και όλοι έχουν μία απέτηση παραπάνω από εσάς και δεν μένουν ποτέ ικανοποιημένοι. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Εννοείται να πάτε και μετά να μπείτε στο Μίλτο να κλείσει, να πάμε και να διασκεδάσουμε. Λοιπόν, να έρθετε. Για τους σκορπιούς λοιπόν, να σοβαρευτούμε τώρα. Οι σκορπιοί είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, ο Δίας στους ηχθείς θα σας ανακουφίσει τρομερά. Υπάρχει μεγάλη ανακούφιση. Ανακούφιση η οποία θα την καταλάβετε αμέσως από τις 29 του Δεκέμβρη που θα μπει στα ψάρια. Κατευθείαν θα πάρετε μια ψυχολογική ανάταση και θα νιώσετε ξαφνικά περισσότερη χαρά εσωτερική. Οι σκορπιοί τώρα, ξέρετε, δεν χαίρονται και ιδιαίτερα. Δεν είναι εύκολο για το συγκεκριμένο ζώδιο να δείξει χαρά. Οι σκορπιοί συνήθως χαίρονται με τις κρίσεις. Όπου κρίση και όπου πρόβλημα, νιώθουν καλύτερα. Μέσα από τις κρίσεις φαίνεται ότι λειτουργούν πολύ καλύτερα. Όμως πάνω πραγματικά, επειδή θα μπει μέσα στο 5ο ηλιακό σας σπίτι, δηλαδή στα ψάρια, και θα κάνει εξάγωνα με τον Ουρανό, σύνοδο με τον Ποσειδώνα, εξάγωνα με τον Πλούτονα και όλα αυτά τα καλά. Ο 5ος οίκος είναι οίκος χαράς και παιχνιδιού για τα, και ευχαρίστησης και δημιουργίας και έρωτα, που σημαίνει ότι θα σας ανακουφίσει κατά από ένα μεγάλο βαθμό και θα σας φτιάξει τη διάθεση. Έτσι λοιπόν, οι σκορπιοί και οι οροσκόποι σκορπιοί θα θελήσετε να ερωτευτείτε, να βγείτε, να δείτε φίλους, να δημιουργήσετε, να βγάλετε το έργο σας προς τα έξω
και να νιώσετε σαφέστατα πολύ πολύ καλύτερη διάθεση, γιατί όλα ξεκινούν από εκεί. Άνα οικονομικά, το ξέρω, το ξέρω. Είναι η Σκορπιοί, δηλαδή δεν σας έχει αφήσει καθόλου Κρόνος Ουρανός, κυρίως αυτούς τους Σκορπιούς που είναι γεννημένοι εκεί στις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, 1, 2, 3 και 4, όλο κάτι σας βγάζει. Μα τα δόντια, μα τη μέση, μα τα πόδια, μα τα χέρια, το οποίο ξοδεύεται και χρήματα, εννοείται. Και γενικά υπάρχει ένα κομμάτι πολύ πολύ μεγάλης πίεσης. Ο Δία στα ψάρια θα σας κάνει να ξαναπιστέψετε. Σκορπιοί και οροσκόπη, θα ξαναβρείτε την πίστη σας στη ζωή, στον έρωτα. Και ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο έρωτας για τους Σκορπιούς και πόσο μεγάλη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας μπορεί να γίνει. Εννοείται. Μάλιστα, η Ελισάβετ έχει Δία στους Ιχθύες. Ακόμα καλύτερα, γιατί η επιστροφή του Δία είναι πάρα πολύ σημαντική σε ένα χάρτη. Ξεκινά ένας καινούριος κύκλος, δωδεκαετής κύκλος, στο σημείο που βρίσκεται ο Δίας μέσα στον χάρτη. Μόλις βγήκε ο άλλος Σκορπιός, τώρα με Σκορπιό και κορονοϊό και έπεσε και χτύπησε το χέρι του και. Okay, μια καντεμιά την έχετε δηλαδή τώρα, Σκορπιοί, μην το συζητάμε. Ο Δίας στους Ιχθύες θα σας βοηθήσει πραγματικά και θα σας ανακουφίσει, δηλαδή είναι ό,τι πιο σημαντικό. Προσέξτε λίγο και θα φτιάξει. Ξέρετε τι άλλο είναι πολύ σημαντικό για τους Σκορπιούς. Επειδή θα κάνει καλές γωνίες ο Δίας και με τον Ουρανό και με τον Πλούτονα, και ο Ουρανός είναι απέναντί σας στο ζώδιο του Ταύρου και έχει διαταράξει πολύ τις ισορροπίες με την προσωπική σας ζωή και τις σχέσεις και τις συνεργασίες, θα έρθει λίγο και θα ισορροπήσει αυτό το κομμάτι. Θα μπορέσετε να γεφυρώσετε δηλαδή κάποια προβλήματα που έχετε με σχέσεις και συνεργασίες. Πιάνει και αυτούς που έχουν πλανήτες στο Σκορπιό. Ναι, ρε Γιάννη, εννοείται. Όταν έχεις ένα κάρο πλανήτες εκεί πέρα σε σταθερό σταυρό, δηλαδή σελήνη στο Σκορπιό, αντίθεση με τον Άρη, ταυ τετράγωνο με τους υδροχόους, εννοείται ότι ο Κρόνος και ο Ουρανός σε έχουν κάνει μπάχαλο. Τώρα ο Δίας θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και γιατί θα βοηθήσει τους πλανήτες που έχεις στο νερό και στη γη, και επειδή είσαι και ζώδιο γης, θα πάρεις ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι εύνοιας. Εννοείται. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό. Πάμε να δούμε τους τοξότες μου. Τοξότες μου, αγαπημένους, πούντι. Εδώ έχουμε τους τοξότες, να βάλουμε το συμβολάκι εδώ. Τοξότες μου, τα καλύτερα παιδιά, πολύ αγαπημένα. Αυτό το ότι με κυνηγάνε οι τοξότες από πίσω πάλι είναι περισσότερο από τους καρκίνους. Λοιπόν, τους Σταύρους σου είπαμε στην αρχή του βίντεο. Εννοείται. Λοιπόν, τοξότες μου αγαπημένοι, ο Δίας στα ψάρια είναι και για σας πάρα πολύ σημαντικός. Μια και θα κάνει τετράγωνα και τα τετράγωνα του Δία τα θέλουμε σαν τρελή όλοι. Είναι πολύ σημαντικά, πιο σημαντικά από τα τρίγωνα, να σας δώσω να καταλάβετε. Οπότε τοξότης και οροσκόπη τοξότης έχετε ένα πλάσ παραπάνω από τα τετράγωνα που θα πάρετε του Δία. Δεν θα έχετε και εκλείψεις, δεν έχετε δύσκολες γωνίες. Θα ξαναβρείτε τη χαμένη χαρά και αισιοδοξία η τοξότης και βέβαια θα μπει μέσα σε ένα χώρο που έχει να κάνει με το σπίτι, με την οικογένεια, με τα κίνητα. Αν έχετε θέματα με ακίνητα, αγοροπολισίες, να πάτε να έρθετε, να μετακομίσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε, είναι η καλύτερη περίοδος λοιπόν αυτή για τους τοξότες που θα ευνοηθείτε υπερβολικά πάρα πολύ. Επίσης, οι τοξότες οι οποίοι θέλετε να συγκατοικήσετε, να μείνετε μαζί με κάποιον μέσα από συνθήκες έτσι πραγματικά πολύ καλές, να είναι η ευκαιρία να το κάνετε αυτό το πρώτο εξάμηνο του 2022. Συγκατοικήσεις λοιπόν, ευχάρισες επισκέψεις μέσα στο σπίτι την οικογένεια, εύνοια από τους γονείς και τη ρίζα γενικότερα από το πατρικό σπίτι και πολύ μεγάλη χαρά και εύνοια σε θέματα ακινήτων, μετακομίσεων, ανακαινήσεων και ό,τι έχει σχέση με το σπίτι και το χώρο τον οποίο μένετε. Επίσης, επειδή θα κάνετε τετράγωνα με τον ήλιο σας, θα δώσει μια πάρα πολύ υπερβολικά μεγάλη αισιοδοξία. Προσέξτε λοιπόν το τοξότες να μην απλωθείτε περισσότερο από εκεί που σας παίρνει, μην απλώσετε το χέρι σας, το πόδι σας παραπάνω, για να μην χαλάσετε αυτή την πραγματικά σημαντική συγκυρία, η οποία θα σας βοηθήσει βεβαίως και οικονομικά πάρα πολύ θα σας βοηθήσει. Το διάστημα το οποίο ο Δίας θα συναντήσει τον Ποσειδώνα, εκεί το Μάρτι, από τις αρχές Μάρτι και μέχρι
τις 20 περίπου του Απρίλη, θα παρακαλέσω να προσέξετε πάρα πάρα πολύ τις διαρροές Δίας Ποσειδώνας μέσα στο σπίτι και την οικογένεια, μέσα στο πατρικό, μέσα στο ακίνητο, μπορεί να φέρει διαρροές. Προσέξτε λοιπόν, βρύσεις, θερμοσύφωνες και όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με διαρροές μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Τοξότες μου, Χριστίνα, για χαρά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους εγώκερους, οι οποίοι σαν ζώδιο γης εννοείται ότι θα ευνοηθείτε από την παρουσία του Δία στους Ιχθύς. Είπαμε, ένας πάρα πολύ καλός Δίας, δεν είναι τσιγκούνης, δεν είναι τσιφούτης, είναι υπερβολικός. Έχει, αν ο Δίας είναι, αν ο Κρόνος μάλλον είναι το όριο, ο Ποσειδώνας δεν έχει όριο. Οπότε η συνάντηση του Δία με τον Ποσειδώνα δεν θα δώσει κανένα όριο στην έκταση και στην επέκταση. Θα δώσει μάλλον την απόλυτη υπερβολή. Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί κάτι θα το κάνετε. Κάτι θα το κάνετε. Λοιπόν, για τους εγώκερους, το σημαντικό όλων είναι ότι θα στροφάρει το κεφάλι σας πολύ πιο καλά. Οι σκέψεις, οι ιδέες, ο τρόπος με τον οποίο θα μιλάτε θα σας δώσει το χάρισμα κατά κάποιο τρόπο της ευγλωτίας. Θα μιλάτε πολύ επιτυχημένα. Θα ξεκινήσετε μαθήματα, σπουδές. Έχετε μεγάλη εύνοια σε σπουδές, σε μετακινήσεις, σε μέσα μεταφοράς, τα οποία θα σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά οι εγώκεροι και οροσκόποι εγώκεροι για να τα αλλάξετε ή μπορεί να φτιάξετε ή να βελτιώσετε ή να πουλήσετε το ήδη υπάρχουν. Επίσης, η φαντασία των εγώκερων δεν παίζεται το επόμενο διάστημα. Υπάρχει ένα άπλετο κομμάτι φαντασίας, μεγαλύτερη και από αυτή που έχουν τα ψάρια, Παναγία μου, και θα δείτε ότι και το ερωτικό κομμάτι, το οποίο σας απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, μια και η Αφροδίτη βρίσκεται πάρα πολλούς μήνες στο δικό σας ζώδιο, θα δώσει πραγματικά πολύ καλά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, εγώ και θα κάνετε σημαντικές γνωριμίες, τις οποίες θα τις εξειδανικεύσετε. Θα δείτε ένα πολύ καλό πρόσωπο, θα παρουσιάσω ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό το οποίο είχατε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και βέβαια ο έρωτας και το πάθος και όλα αυτά τα οποία πραγματικά επιθυμείτε πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα με το Δία στα ψάρια. Να πούμε επίσης ότι για τους εγώκερους και τους οροσκόπους εγώκερους υπάρχουν και σημαντικά πολύ καλά, πολύ καλές προοπτικές αν έχετε παρεξηγήσεις με άτομα της οικογένειας. Αν μπορείτε να γεφυρώσετε λοιπόν σχέσεις με αδέλφια, ξαδέλφια, με συγγενικά πρόσωπα, μια και ο Δίας θα βοηθήσει πολύ στο να τεκμηριώσετε, στο να έχετε επιχειρήματα και στο να μπορέσετε να στήσετε πάρα πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία έχετε να πείτε. Θα εισακουστείτε λοιπόν και νομίζω ότι όλα θα σας πάνε πολύ καλά. Αυτός ο Δίας θα βοηθήσει εξαιρετικά. Τώρα, για τους υδροχόους μας που είναι ταλαιπωρημένοι και αυτοί. Γιατί ο Κρόνος, ξέρετε τώρα, ο Κρόνος είναι πολύ απαγορευτικός και πολύ επιβαρύνει πολύ τους υδροχόους και όσους έχετε πλανητές στον υδροχό και οροσκόπη υδροχόη, έχει φέρει αρκετά προβλήματα μέσα από το σπίτι, την οικογένεια, πολλές απαιτήσεις και πολλές ξαφνικές ανατροπές μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Τα οικονομικά σας και εσάς έτσι είναι στριμωγμένα και δεν ξέρετε πού να πρωτοδώσετε και τι να πρωτοκαλύψετε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Δίας στους Ιχθύς, επειδή θα είναι το επόμενο ζώδιο από εσάς και έχει να κάνει με τα οικονομικά, επιτέλους θα πάρετε κανένα φράγκο υδροχόη, θεωρώ ότι θα ευνοηθείτε κυρίως λοιπόν οικονομικά. Νομίζω ότι περιμένατε πάρα πάρα πολύ καιρό να αποδώσουν οι ευκαιρίες που έφερε ο Δίας στο δικό σας ζώδιο, όπως και ο Κρόνος, παρόλο που ο Κρόνος δεν έχει ολοκληρώσει την πορεία του. Έτσι λοιπόν, για τους υδροχόους θα δώσει και μεγάλη εύνοια στο να πιάσετε κάποια χρήματα στα χέρια σας και να ευνοηθείτε και να νιώσετε, παιδί μου, ότι είστε ασφαλείς, ότι υπάρχει ένα κομπόδεμα. Απ' την άλλη μεριά θα τονωθεί ιδιαίτερα και η αξιοπιστία και η αυτοπεποίθηση και ο τρόπος με τον οποίο νιώθετε μέχρι τώρα. Μπορεί να αξιακά, το αξιακό σας σύστημα να έχει καταπέσει, να μην υπάρχει αυτοεκτίμηση, να μην υπάρχει αυτοπεποίθηση. Έτσι λοιπόν για τους υδροχόους και τους οροσκόπους υδροχόους θα δείτε ότι αυτό θα αλλάξει το πρώτο πεντάμινο του 2022 και θα νιώσετε ότι πατάτε ξανά στα πόδια σας, πιο σίγουροι, πιο βέβαιοι.
σε ό,τι τώρα αφορά το κομμάτι το οικογενειακό των υδροχών, το οποίο έχει πολλές απαιτήσεις και πολλές ξαφνικές αλλαγές και ανατροπές, να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να μπουν τα πράγματα στη θέση τους με τη μία. Θα πρέπει να δείξετε αρκετή υπομονή, γιατί όλοι έχουν κάποια απέτηση από εσάς και οι υποχρεώσεις οι οποίες καλείστε να αναλάβετε είναι κάτι παραπάνω από πολλές έως πάρα πολλές, έως να μην μπορείτε να αντέξετε άλλο. Επίσης, πάρα πολύ καλές στιγμές για να βγάλετε χρήματα υδροχόοι, θεωρώ ότι είναι όταν ο Δίας κάνει εξάγωνο με τον ουρανό, έφη, να μια ευκαιρία να πάτε να παίξετε. 17 Φεβρουαρίου που ο Δίας θα κάνει εξάγωνο με τον ουρανό και είναι τα ξαφνικά κέρδη, αλλά και όλη τη βδομάδα εκείνη, νομίζω ότι είναι να η ευκαιρία για τους υδροχόους να βγάλετε εύκολα χρήματα, τυχερά παιχνίδια, εύκολα λεφτά. Είναι ξαφνικά τα γυρίσματα της τύχης λοιπόν, στα μέσα του Φλεβάρι, δωράκι για τα γενέθλιά σας, δηλαδή για τους υδροχόους μας. Επίσης, 2 Μαΐου, αλλά και όλο το διάστημα πριν, ο Δίας θα κάνει εξάγωνα με τον Πλούτονα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τα οικονομικά σας και μπορεί να ευνοηθείτε και να παίξετε, να επενδύσετε, έτσι να γίνει κάτι καλό. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι για τους υδροχόους είναι κατεξοχήν οικονομικό. Και πάμε βεβαίως σε αυτούς που σας αναλογεί το Όσκαρ στους ηχθείς μας, οι οποίοι θα τον υποδεχθείτε τον Δία στο δικό σας ζώδιο, και να θυμίσω και να τονίσω ότι ο Δίας είναι καλός όταν ο γενέθλιος χάρτης, δηλαδή ο ήλιος μέσα στο χάρτη μας, δεν έχει σοβαρά τετράγωνα και αντιθέσεις. Αν λοιπόν ο ήλιος σας στους ηχθείς είναι καλοστηριγμένος, έχετε να περιμένετε τα καλύτερα. Θα δώσει επεκτάσεις σε πολλαπλά πεδία της ζωής σας. Και κυρίως αν έχετε οροσκόπο ηχθεί, εννοείται ότι έρχονται τα πολύ πολύ καλύτερα. Προσέξτε λίγο το κομμάτι των κιλών, γιατί ο Δίας, ξέρετε, επειδή είναι υπερβολικός, φέρνει και κιλά. Φέρνει καλοπέραση, φέρνει χρήματα, φέρνει επαγγελματική επιτυχία, φέρνει όμως και κιλά. Προσέξτε λοιπόν να μην παρεκτραπείτε στην καλοπέραση και να μην τρώτε ακατάπαυστα και μετά δεν μπορείτε να το μαζέψετε. Ο Δίας λοιπόν θα φέρει σημαντικές επεκτάσεις σε ηχθείς και οροσκόπους ηχθείς, επαγγελματικά, προσωπικά, στο άμεσο περιβάλλον, στο οικογενειακό, σχέσεις, γάμοι, επέκταση της οικογένειας με έναν ακόμα απόγονο και οικονομικά, οικονομική εύνοια και πολλαπλά σχέδια και ευκαιρίες. Γιατί τα ψάρια μας, να ξέρετε ότι το πρώτο πεντάμινο ο Δίας θα βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, τέλη Μαΐου θα περάσει στον Κρυό και το δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα σας έρθει μεγάλη εύνοια και στα οικονομικά, που σημαίνει ότι ό,τι κάνετε αυτό το διάστημα θα το εισπράξετε οικονομικά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά σχέδια φαίνεται ότι έχουν τα ψάρια, πολλά σχέδια έχουν οι ηχθείς μας. Θέλω να προσέξετε εσείς που είστε γεννημένοι ακριβώς με τη σύνοδο του Δία με τον Ποσειδώνα, δηλαδή εσείς που έχετε τον ήλιο σας ηχθείς στην 23η και 24η μοίρα του ζωδίου των ηχθείων, γιατί αυτή η έκταση που θα δώσει ο Δίας στον Ποσειδώνα μπορεί να σας φέρει ξαφνική αδυναμία. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Ο Ποσειδώνας είναι ένας πλανήτης χαοτικός, ο οποίος φαίνει και μια εξασθένηση, μια κατάπτωση. Δεν είμαστε πολύ ζωηροί με τον Ποσειδώνα, οπότε την εποχή που ο Δίας θα κάνει σύνοδο με τον Ποσειδώνα ή στην ακρίβεια του 12 Απριλίου, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα, όλο το υπόλοιπο διάστημα, να η ευκαιρία με τον Δία στους ηχθείς να κάνετε ό,τι θέλετε. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε πιο πολύ? Μπορείτε να προσευχηθείτε, μπορείτε να διαλογιστείτε, μπορείτε να ζητήσετε τα ψάρια και να σας δοθεί πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει το θεϊκό σχέδιο, γιατί από αυτόν εξαρτώνται όλα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το ουράνιο αφεντικό μπορεί να σας το προσφέρει, μια και είσαστε από τα παιδιά τα οποία έχει ιδιαίτερη αδυναμία και αγαπά πάρα πολύ το θεϊκό ζώδιο των ηχθείων. Αγάπη, φροντίδα, επέκταση, οτιδήποτε θέλει ο καθένας, να έχετε το νου σας, γιατί φέτος ζείτε και θα σου δοθεί. Να πούμε ακόμα για τους ηχθείς ότι, και για το Δία κυρίως, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, εμείς οι άνθρωποι είμαστε λίγο, πώς να το πω, έχουμε συγκεκριμένα σχέδια στο μυαλό μας και θέλουμε να ευωδώσουν αυτά τα σχέδια που έχουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας.
Όμως το θεϊκό σχέδιο και ο Δίας δεν εξυπηρετεί αυτά τα οποία έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Οπότε να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί κάποιος άλλος ίσως να ξέρει καλύτερα από εσάς τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεστε και έχετε πραγματικά ανάγκη και αυτό είναι αυτό που θα σας φέρει. Εννοώ ότι αν εσείς έχετε στο μυαλό σας ότι θέλετε αυτή την πολυκατοικία και μπορεί αυτή η πολυκατοικία να μην είναι το καλύτερο για εσάς, θα σας φέρει το καλύτερο. Θα σας φέρει αυτό που πραγματικά χρειάζεστε και αυτό που έχετε ανάγκη. Και να θυμάστε ότι και οι οροσκόποι ηχθείς και οι ηχθείες θα βιώσετε ένα πεντάμινο, το πραγματικά θα είναι από ζάχαρη, θα είναι φτιαγμένο από ζάχαρη. 25 Μαΐου θα περάσει στον Κριό και εκεί θα δείτε τα αποτελέσματα απτά στο οικονομικό πεδίο. Το αφήνετε στα χέρια τους. Αυτό ακριβώς. Τι ζώδια να προτιμήσετε το 2022? Ρε μιλή το σκορπιούς, καρκίνους. Αυτοί είναι που ευνοούνται ιδιαίτερα. Τώρα ταύροι, σκορπιοί, ταύροι και λιοντάρια, συγγνώμη, είναι λίγο ταλαιπωρημένα. Οπότε στα ψάρια μπορείτε να χτυπήσετε καρκίνους που είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση και σκορπιούς που θα έχουν το δίαμε στον πέμπτο και μπορεί να ερωτευθούν πάρα πολύ και να εκπληρώσουν και αυτοί το ζητούμενό τους. Σας εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα με το Δία. Να θυμάστε ότι είναι θεϊκός πλανήτης, είναι υπερβολικός το ζώδιο των ηχθείων, έχει να κάνει με την πίστη, έχει να κάνει με τον ίδιο το Θεό, να σου το πω έτσι, και είναι πραγματικά το ζήτα και θα σου δοθεί. Απαιτεί ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη, είναι μια λέξη την οποία την έχουμε ξεχάσει, και πίστη στο Θεό. Και να δείτε πόσο διαφορετική θα γίνει η ζωή μας με το Δία στους ηχθείς. Είναι αυτός ο οποίος θα μας απελευθερώσει και θα μας βοηθήσει να βγούμε από τη δύσκολη φάση, ξέρετε τώρα, από αυτήν την οποία έχουμε περιέλθει. Λοιπόν, καλό βράδυ. Τι να τους κάνεις εγώ καιρούς, ρε Σιμίλητο, έλεος πια κι εσύ. Φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Trust me, I am an astrologer.